Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 και θα πιούμε μαζί καφέ σήμερα. Έχω καταφέρει να προσαρτήσω το επαγγελματικό μικρόφωνο στον υπολογιστή και να δουλεύει παράλληλα με την κάμερα. Όσο προσπαθείς και όσο ψάχνεις παθαίνεις. Πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ε, θέλω να σας υπενθυμίσω, α, τώρα που το έμαθα. Εφόσον σας αρέσει αυτό το βίντεο και αν θέλετε να, παθήσετε, να πατήσετε, like στο βίντεο και αφήστε και ένα σχόλιο γιατί αυτό βοηθάει να ανεβούν τα βίντεο στον αλγόριθμο του YouTube και επίσης όσοι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι είναι καλή ιδέα να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις ούτω ώστε να μην χάνετε τα live. Το Σαββατοκύριακο όπως είδατε κάναμε ούκο λίγα lives. Λοιπόν, επειδή διάβασα στα σχόλια ότι σας αρέσει να πίνω καφέ, πίνω καφέ μαζί σας. Φαντάζομαι αυτό το μικρόφωνο θα ακούγεται πολύ ηχηρά ο καφές που πίνω, ε! Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από μια νεαρή κοπέλα, η οποία, αχ, 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 σαν να μην έχει γονείς. Έχει γονείς, αλλά είναι σαν να μην έχει γονείς με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε πει άλλες φορές. Η ίδια είχε στείλει αυτή την επιστολή βάζοντας τίτλο «Εξωτερικό με το σύντροφο ή στο σπίτι και γονείς». Εγώ επέλεξα τον τίτλο που βλέπετε στο βίντεο, πολλές φορές στη ζωή μου ένιωθα να παραγκονίζομαι για να έχουν προτεραιότητα οι άλλοι, που είναι μία πρόταση που έχω πάρει μέσα από το email της φίλης στη συνέχεια. Διαβάζω το email. Κυρία Θέκλα, καλημέρα, καλημέρα αγάπη μου. Είμαι 23 χρονών, μένω με τους γονείς μου και πρόσφατα ολοκλήρωσα τις σπουδέ μου. Μπράβο. Πριν από δύο μήνες, αυτό είναι όταν είχε στείλει το mail φίλη, γνώρισα ένα παιδί μέσω διαδικτύου με τον οποίο είμαστε από την ίδια περιοχή. Δεν προλάβαμε να βρεθούμε από κοντά, διότι αυτός έφευγε για το μέρος που δούλευε, άρα αυτός δουλεύει, δεν σπουδάζει, και εγώ την επόμενη μέρα έφευγα για την πόλη των σπουδών μου για να δώσω τα τελευταία μαθήματα. Μιλούσαμε περίπου δύο εβδομάδες, μέχρι που έπεσε η ιδέα στο τραπέζι από αυτόν να πάω εκεί που μένει να τον βρω. Εγώ δεν δίστασα στιγμή, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο αισθηκτό μου, στον κατίνστικτ σου δηλαδή, και μου έλεγε να το κάνω το αισθηκτό και γι' αυτό έκλεισε εισιτήρια μετά από ένα μήνα για να πάω να το δω. Στο μεταξύ ανέφερα ότι μένω με τους γονείς μου σχεδόν δύο χρόνια από τότε που μετακόμισα από τη φοιτητική μου κατοικία. Φαντάζομαι τελείωσαν οι σπουδέ, κροστούσε μαθήματα, μπορεί να πήγες και ένα χρόνο πιο νωρίς, δεν ξέρω, δεν το ξεκαθαρίζεις ακριβώς. Το καλοκαίρι έκανα πρακτική μέσω της σχολή μου σε μια δουλειά η οποία μετέπειτα μου έκανε πρόταση να μείνω με πολύ λίγα χρήματα. Εγώ στην αρχή το σκεφτόμουν, αλλά στη συνέχεια δεν δέχτηκα να δουλεύω με τόσο λίγα χρήματα και έτσι την απέρριψα. Αφού λοιπόν πήγα και περάσαμε πέντε πολύ όμορφε μέρε οι δυο μα, κατάλαβα ότι είναι ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί και ότι προσπαθεί πολύ να είμαστε καλά μαζί. Και εγώ φυσικά τον εκτιμώ, διότι μετά από καιρό νιώθω σίγουρη μαζί του, καθότι δεν περίμενα μέσα από μια διαδικτυακή γνωριμία να προκύψει κάτι τόσο όμορφο. Εδώ να σου θυμίσω ότι είσαστε μόνο δύο μήνε μαζί, όπω γράφει. Δεν είστε τρει μήνε, έξι μήνε, εννιά μήνε, δέκα μήνε, μακάρι. Και στην πορεία να συνεχίσει να είναι τόσο όμορφο. Φυσικά από την αρχή φαίνεται μια σχέση θα πάει καλά. Δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια, κάποια κόκκινη σημαία για το αν θα πάει καλά η σχέση. Είπαμε πριν φύγω ότι θα ξαναγυρίσω μόνιμα για να βρω δουλειά και να ξεκινήσουμε κάτι δυο μας. Λοιπόν, αυτό μου φαίνεται έτσι λίγο βεβαιασμένο με την έννοια του ότι τον ξέρεις μόνο δύο μήνες, περάσατε πέντε μέρες μαζί. Δηλαδή, δεν, δεν ζήσατε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί. Διακοπέ κάνατε μαζί βασικά πέντε μέρε. Τώρα, να δούμε τι λε παρακάτω. Πλέον, αφού έχω γυρίσει πίσω στον πατρικό, αρχίζω και ψάχνω για εργασία, στέλνοντα βιογραφικά σε εταιρείε. Εκεί που μένει ο φίλο σου. Με έχουν καλέσει, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να πάω διότι εκκρεμεί η απονομή του τίτλου σπουδών. Και σκέφτομαι να πάω μετά την απομονή την απονομή, να ψάξω εντελεχώ, εφόσον μου είπε και αυτός ότι αν θα βρίσκομαι εδώ θα είναι πιο εύκολο να με προσλάβουν. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όλα καλά, εμένα με προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι βασίζεσαι πάνω του για το τι θα κάνεις μετά τις σπουδέ σου. σου. Αυτό εμένα λίγο με προβληματίζει, ότι δεν έχεις βρει δουλειά, δεν έχει εισοδήματα. Άρα, πηγαίνοντα εκεί, θα εξαρτάσει οικονομικά από αυτόν και αυτό δεν είναι πολύ καλή ιδέα για το ξεκίνημα μια σχέση. Δηλαδή, θα μπείτε από την αρχή στα βαθιά, νομίζω. Το πρόβλημα ξεκινάει στο ότι οι γονεί μου δεν είναι σύμφωνοι ότι θα φύγω στο εξωτερικό και πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρω να ζήσω. Μάλλον, εννοεί να επιζήσει στο εξωτερικό. Αν και δεν ήθελα να το μάθει κανένα από του δύο, είπα στη μητέρα μου για το παιδί, ενώ ο μπαμπά μου δεν γνωρίζει. Πώ γίνεται οι γονεί σου και δεν μιλούν μεταξύ του για τόσο σοβαρά θέματα. Δηλαδή η μαμά σου υποστηρίζει να έχετε μυστικά από τον μπαμπά σου. Ερώτημα. Και δεν θα ήθελα να τους, το πω, να τους πω το ποιος είναι πριν περάσει κάποιος καιρός. Ενώ τους εξηγώ ότι δεν θέλω να κάτσω στην πόλη μου να δουλέψω με λίγα λεφτά... και να προσπαθήσω στο εξωτερικό, καθώς ξέρω και τη γλώσσα... Συνέχεια με αποθαρρύνουν και συνέχεια βρίσκουν τρόπους να μην με στηρίξουν ηθικά. Να μην σε στηρίξουν ηθικά. Βέβαια τους ζήτησα να με στηρίξουν και οικονομικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν από ένα χρόνο έκανα συνεδρίες σε ψυχολόγο, τις οποίες σταμάτησα λόγω μη οικονομικής δυνατότητας. Και ανακάλυψα, μετά από τις συζητήσεις μας, ότι οι γονείς μου μου είχαν μάθει από μικρό παιδί να μην ζητάω πράγματα και να διεκδικώ. Και όταν ζητήσω να νιώθω τύψει για αυτό που κάνω, δίνοντα με αυτόν τον τρόπο βάση σε άλλε προτεραιότητε, και εγώ απλά να μένω με το παράπονο και το βόλεμα τη διστακτικότητα. Φυσικά και οι γονεί μου δεν το ήξεραν ότι πήγαινα σε ειδικό για βοήθεια, Καθώ θα με ρωτούσαν πολλέ λεπτομέρειε για το τι είπαμε και τα λοιπά, και έτσι απέφευγα να το αναφέρω. Με προβληματίζει αυτό στη σχέση σου με του γονεί σου ότι δεν νιώθει άνετα να του μιλήσει για κάτι τόσο σημαντικό και ωφέλιμο για σένα, όπω το να πηγαίνει στο ψυχολόγο. Αυτό μα λέει κάτι για τη σχέση σου με του γονεί σου. Πολλέ φορέ στη ζωή μου ένιωθα να παραγκονίζομαι για να έχουν προτεραιότητα άλλοι. Δύσκολα ζητούσα βοήθεια όταν είχα ανάγκη και ό,τι κατάφερνα και μη το έκανα μόνη μου με κόπο και ζόρι. Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, τον τελευταίο καιρό άρχισα να κάνω πράγματα για μένα, χωρίς να τους ρωτάω ή να τους το ανακοινώνω, καθώς ό,τι πήγαινα να κάνω και τους το έλεγα, πάντα με τραβούσαν πίσω λέγοντας μου ότι δεν θα τα καταφέρω. Άρα οι γονεί σου δεν είναι ενθαρρυντικοί, αντιθέτω είναι επικριτικοί και σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ μπερδεμένη και ζητάω τη βοήθειά σας. Έχω αποφασίσει να φύγω μετά την αποφύστηση για το εξωτερικό, να μείνω μαζί με το παιδί με τον οποίο αποφασίσαμε να είμαστε μαζί, αλλά δυστυχώ δεν έχω πόρους μέχρι να βρω δουλειά εκεί. Έχω ήδη δανειστεί από συγγενικό πρόσωπο για να πάω την πρώτη φορά, ξέρω είναι πολύ λάθος, θα τα γράφεις εσύ, ξέρουν πολύ λάθος. Αλλά δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτή την αρνητικότητα και τη στασιμότητα που δείχνουν οι γονείς μου απέναντί μου, καθώς είμαι άνεργη όσο καιρό έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Πώς με συμβουλεύεις να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, νιώθω περικυκλωμένη και χωρίς εντός, εντός παρενθέσεως οικονομική βοήθεια. Δεν είναι μόνο οικονομική βοήθεια που δεν έχεις, δεν έχεις και ηθική βοήθεια. Ιστερόγραφο. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι στο παιδί έχω πει ότι πάνε όλα καλά με τους γονεί μου, ότι είναι σύμφωνη στο να φύγω και επίσης δεν το έχω αναφέρει για το οικονομικό πρόβλημα. Πιστεύω πως καλό είναι και αυτός να μην ξέρει την πλήρη αλήθεια για την οικογένεια μου, αφού κάθε οικογένεια έχει τα δικά της θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε αυτή την επιστολή. Ε, δεν ξέρω αν θα με ευχαριστήσεις που θα μπω στον κόπο να αναλύσω αυτά που γράφεις ή να απαντήσω στα ερωτήματα σου. Λοιπόν, φιλενάδα, έχεις πρόβλημα. Και το πρόβλημα σου δεν είναι μόνο οι σου, το πρόβλημα σου είσαι και εσύ. Και γι' αυτό το λόγο θα ήταν πολύ καλή ιδέα να συνέχιζες τις συνεδρίες στο ψυχολόγο που σταμάτησες λόγω του ότι δεν είχες τα χρήματα για να πηγαίνεις. Στις επόμενες μέρες θα βγει ένα vlog στο οποίο θα μιλήσω με βάση αυτά που μου στείλατε για τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα κυρίως, αλλά και κάποιες σε Κύπρο, ε, με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι με τους γονείς σου, τον έχεις μεταφέρει και στον τρόπο που συνδέεσαι με τον εαυτό σου και στον τρόπο που συνδέεσαι με τον φίλο σου. Το θεωρώ απαράδεκτο να, μην, να θεωρείς ότι είναι ok να μην μπει στην αλήθεια για την οικογένεια σου στο φίλο σου. Να του λες ψέματα. Του λες ψέματα ότι οι γονεί σου είναι δεκτοί, ότι δέχονται να πα στο εξωτερικό. Δεν του αναφέρει ότι δεν έχει τα οικονομικά μέσα για να πα στο εξωτερικό. Και γενικώ τον κρατάς σε μία άγνοια γύρω από το τι συμβαίνει στην οικογένεια σου και μέσα σου. Από τη στιγμή που εσημαίνει με του γονεί σου και από τη στιγμή που ζει εκείνη την οικογένεια, ε, αυτά που συμβαίνουν με του γονεί σου είναι πολύ σημαντικά. Και πώ θα μπει σε μία σχέση λέγοντα χωρί να πει όλη την αλήθεια, κρατώντα πίσω και στην ουσία λέγοντα ψέματα. Λοιπόν, μπορεί αυτό το παιδί να είναι εξαιρετική περίπτωση για σένα. Μπορεί να ένα πολύ καλό σύντροφο. Μπορεί όμω και να μην είναι. Μου φαίνεται ότι είσαι έτοιμη να κάνει κάτι που έχουν κάνει πάρα πολλέ γυναίκε στη ζωή του. Πάρα πολλέ γυναίκε τι οποίε γνωρίζω μέσα από τι επιστολέ που μου έχω στείλει, μέσα από τα 20 χρόνια που έχω δουλέψει με ανθρώπου στο γραφείο. Πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε επέλεξαν το στρίβιν δια του αραβόνος. Δηλαδή, προκειμένου να φύγουν από μια δύσκολη κατάσταση... στην πατρική τους οικογένεια, στην μητρική τους οικογένεια... στην οικογένεια με τους γονείς τους... επέλεξαν πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα... με βασικό κριτήριο την ανάγκη να φύγουν... από μια καταπιστική και επικριτική οικογένεια... να μπουν σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, εσύ τώρα... Ε, πιάνεσαι ουσιαστικά, γαντζώνεσαι ουσιαστικά από τον σύντροφο σου, από το φίλο σου, τον οποίο έχει γνωρίσει πριν δύο μήνε μέσω ίντερνετ, πήγε και πέρασε πέντε μέρε μαζί του, αλλά δεν τον έχει ζήσει, δεν έχει ζήσει αυτή τη σχέση. Είναι στι αρχέ τη αυτή τη σχέση. Βέβαια, τώρα που γίνεται το vlog, τόσο καιρό μετά, φαντάζομαι θα μα στείλει και ένα update μετά για το πώ πάει η σχέση. Γιατί όταν έστειλα στη φίλη που ήρθε, ήρθε η ώρα να κάνω την επιστολή, δεν μου έδωσε κάποιο update για το τι έχει κάνει τελικά. Ε, είναι επικίνδυνο να βασίζεις την εξέλιξή σου είτε στους γονείς σου είτε στο φίλο σου. Την εξέλιξή σου στην πραγματικότητα πρέπει να τη στηρίζει πάνω σου. Είναι πολλά τα θέματα, δεν ξέρω τι να σου πω. Ε, βάζεις άλλους πάνω από σένα και στην ουσία είναι τους γονείς σου που βάζεις πάνω από όλους τους άλλους. Τους βάζεις και πάνω από το φίλο σου εφόσον δεν λες το φίλο σου την πραγματικότητα. Ε, ίσως έχεις μάθει και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και η μαμά σου να μιλές την αλήθεια, γιατί λες ότι η μαμά σου έχει συνηγορήσει μαζί σου στο να γνωρίζει ότι έχεις φίλο, αλλά να μην το πεις στο μαμπά σου. Δεν ξέρω, ε, μου φαίνονται πολύ μπερδεμένα όλα αυτά. Θα, μπορεί να πας στο φίλο σου και μπορεί να ξεκινήσει τη σχέση σας, να βρεις και δουλειά και να είσαι πολύ καλά. Μπορεί και όχι. Εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι στηρίζεσαι πάνω σε μια σχέση για να προχωρήσεις παρακάτω. Και επίσης με ανησυχεί το γεγονός ότι σταμάτησε τη ψυχοθεραπεία λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, όπως επίσης με ανησυχεί και το γεγονός ότι δεν νιώθεις άνετα να μιλήσεις ανοιχτά με τους γονείς σου και δεν νιώθεις άνετα να μιλήσεις ανοιχτά και με τον φίλο σου. Δηλαδή και η σχέση σου με τον εαυτό σου δεν είναι ειλικρινή, εφόσον δυσκολεύεσαι να έχει ειλικρινεί σχέσει με του σημαντικού ανθρώπου γύρω σου. Η γνώμη μου είναι να το δουλέψει με ψυχοθεραπεία. Τώρα θα έχει πάρει απόφαση ή δεν θα έχει πάρει απόφαση, γιατί πολλέ φορέ και το να μην πάρουμε απόφαση είναι δράση. Δηλαδή και η στασιμότητα, αλλά και το να προχωρήσουμε πάλι είναι μία δράση. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Η γνώμη μου είναι και θα σου το πούν και πολλέ φίλε από εδώ από το κανάλι, και φίλοι, όχι μόνο φίλε, αλλά πιο συχνά συμβαίνει στι γυναίκε να παντρεύονται και να φύγουν από μια καταπιστική οικογένεια: ότι δεν είναι λύση ε, το να κάνει μια καινούρια σχέση για να φύγει από μια σχέση τη λειτουργική με του γονεί σου. Φυσικά δεν λε ότι θα παντρευτεί, αλλά θα πα να συγκατοικήσει. Η συγκατοίκηση είναι ένα γάμο χωρί γάμο. Δηλαδή μπαίνει πάλι σε μια σοβαρή δέσμευση, στην οποία πρέπει να μπει με ανοιχτά χαρτιά και να είσαι και έτοιμη. Είσαι έτοιμη, πόσο έτοιμη είσαι? δεν μπορώ να γνωρίζω. Ο ψυχολόγος σου, εάν συνέχιζες να πηγαίνεις, θα γνώριζε. Άρα, στη δική σου την ιστορία είσαι ένα παιδί χωρίς γονείς, με την έννοια του ότι οι γονεί σου ψυχολογικά και ηθικά δεν είναι εκεί και δεν μπορείς να μοιραστεί μαζί τους αυτά που σε απασχολούν. Επειδή εγώ προσωπικά έχω πολύ διαφορετική εμπειρία με τα παιδιά μου, ο γιος μου είναι στην ηλικία σου και η κόρη μου είναι τρία χρόνια μικρότερη από σένα, ε, για τέτοια θέματα πάντα μιλάμε ανοιχτά. Δηλαδή μου φαίνεται παράξενο αυτό που δεν νιώθεις άνετα να μιλήσεις με τους γονείς σου και να πεις τι συνθήκη σου «Ρε παιδί μου αυτό και αυτό και σκέφτομαι να πάω». Π.χ. αν ήμουν μαμά σου μπορεί να σου έλεγα «Αγάπη μου βρες μια δουλειά εδώ στην Ελλάδα, βρες μια δουλειά 5-6 μήνες, βγάλε κάποια χρήματα και πήγαινε εκεί μετά από 5-6 μήνε, μετά που θα δοκιμαστεί και η σχέση, έστω και από απόσταση, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε τα Skype, έχουμε τα Messenger, έχουμε την τεχνολογία που μα βοηθάει να ερχόμαστε καθημερινά και συχνά σε επαφή με το τέρι μας, έστω και αν αυτό ή, ή αυτή είναι στο εξωτερικό. Μάζεψε χρήματα και πήγαινε με δικά σου χρήματα εκεί, ώστε όταν μπει μέσα στη σχέση, αν τυχόν κάτι δεν σου αρέσει, να μπορεί να φύγει. Όχι να πα να παγιδευτεί. Η γνώμη μου. Έχει την αγάπη. Δεν θέλω να το πάρεις ότι σε κατηγορώ εσένα, σε καμία περίπτωση. Απλώς προσπαθώ να σε βοηθήσω να καταλάβεις ότι όλα αυτά που σου φαίνονται βουνό αυτή τη στιγμή και ότι πρέπει να κάνεις έτσι ένα μεγάλο άλμα για να ξεφύγεις από τους γονείς σου, μπορεί να μην σου βγουν και σε καλό. Το, το ιδανικό θα ήταν οι γονείς σου να σε είχαν μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο και ήδη τους να ήταν σε τέτοια ψυχική ε, οριμότητα και ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ώστε να μπορούν να μιλούν ανοιχτά με τα παιδιά τους για όλα καλή δύναμη. Θα σου χρειαστεί ψυχοθεραπεία, ε? σκέψου το λίγο έτσι για να δυναμώσεις ουσιαστικά και να κάνεις πράγματα για σένα βασισμένη στις δικές σου δυνάμεις και όχι βασισμένη στις δυνάμεις των άλλων. Φιλιά, καλημέρα σε όλους.